ξεκινήσουμε με τα γενικά θέματα. Αυτή ήταν μια εβδομάδα ειδήσεων και για την αρμοδιότητά σας. Είχαμε την επισημοποίηση του τέλους της διαδικασίας των τηλεοπτικών αδειών. Ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Τώρα παραμένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες για να εκδοθούν οι άδειες, να καταβληθεί η πρώτη δόση από τις 10, όπως ορίζει ο νόμος, των τηλεοπτικών σταθμών για την άδεια. Και περνάμε σε μια καινούργια πραγματικότητα, νομίζω, που είναι καθαρό το τοπίο, δίνεται η δυνατότητα στους σταθμούς να επενδύσουν πλέον σε τηλεοπτικό προϊόν και υπάρχει και προστασία των εργαζομένων. Κάτι το οποίο έλειπε, νομίζω, το προηγούμενο διάστημα. Υπογραμμίζω, υπάρχουν δύο αδιάθετες άδειες, όπου ο νόμος προβλέπει πάρα πολύ ρητά το τι θα συμβεί. Δηλαδή, αν εκφραστεί ενδιαφέρον, υποχρεούται η ρυθμιστική αρχή να επαναπροκηρύξει. Το ΕΣΟΡΟΥ δηλαδή. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι είναι. Πραγματικά ζούμε μια μετάβαση η οποία είναι ευτυχής. Και νομίζω ότι διαμορφώνονται οι όροι και για να μην έχουμε ένα φαινόμενο κατά το οποίο ο χώρος ο τηλεοπτικός χαρακτηρίζεται από διαρκώς ογκούμενα χρέη και διαρκώς μειούμενες και ολοένα και τις μενέστερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Κλείνει αυτή η περίοδος, νομίζω. Αυτό θα το αναλύσουμε λίγο. Πριν από αυτό, όταν λέμε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτές οι δύο αδιάθετες άδειες ανά πάσα στιγμή εκφραστεί ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι στο τραπέζι. Θα σας πω, μέχρι να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση των θεματικών πανελλαδικών σταθμών. Εάν δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον μέχρι εκείνη τη στιγμή, μεταπίπτουν στο καθεστώς των θεματικών αδειών. Από τη στιγμή που θα δοθούν οι άδειες και το επόμενο 24ωρο, δηλαδή το επόμενο πρωί, μπορεί κάποιος, ο κύριος Μελιγκόνης, να πάει με 35 εκατομμύρια και να πει: δώστε μου μια άδεια. Το λέω διότι δεν έχετε 35 εκατομμύρια. Και το χρονοδιάγραμμα από εκεί και πέρα, οι θεματικές, πότε βλέπετε να τελειώνει η ιστορία, μετά οι περιφερειακές, οι τοπικές, ας το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, αυτό αφορά, η ερώτηση αφορά τον ρυθμιστή. Αλλά είναι, νομίζω, απολύτως σαφές ότι ο μεγάλος όγκος της ρύθμισης αφορά τις άδειες των περιφερειακών σταθμών. Το άλλο των θεματικών είναι κάτι πάρα πολύ απλό, με την έννοια ότι υπάρχει ήδη έτοιμη προκήρυξη, δεν τίθεται, θα είναι πάρα πολύ μικρή διαβούλευση σε σχέση με τον αριθμό των αδειών. Στις περιφερειακές άδειες είναι πιο πολύπλοκο το ζήτημα. Γιατί αναπεριφέρεια πρέπει να αποφασιστεί αριθμός, να δούμε τους όρους κτλ. Αλλά πλέον είμαι πολύ αισιόδοξος, διότι αυτή τη στιγμή στο τηλεοπτικό τοπίο είναι που λέμε φάγαμε το γάιδερο. Γι' αυτό βλέπετε και επιμένω, επειδή στο χρονοδιάγραμμα, επειδή είχαμε πολλά μπροσπίσω, είχαμε απρόβλεπτα περιστατικά. Τώρα δεν τα έχουμε όμως. Πολιτική σύγκρουση είχαμε, αν θα μπορούσε να είναι άπειρες ή όχι οι άδειες. Τώρα υπάρχουν δεδικασμένα όμως, ξέρετε. Δηλαδή έχουμε μια ρυθμιστική αρχή η οποία έδειξε ότι σε ένα χρόνο μέσα έκανε ό,τι δεν έκανε η ρυθμιστική αρχή 30 χρόνια. Προφανώς με τις πλάτες της πολιτικής ηγεσίας. Έχουμε την τεχνογνωσία συσσωρευμένη ως ελληνικό δημόσιο. Έχουμε ένα μοντέλο δημοπρασίας το οποίο λειτουργήσε τον Αύγουστο του 2016 και πάρα πολύ ομαλά, νομίζω, μπορούν να ολοκληρωθούν και τα επόμενα βήματα. Και επειδή υφιστάμεθα και μια κριτική, ξέρετε, λέγανε ότι με τους χειρισμούς μας, λέγανε κάποιοι, ότι πάλι δεν πληρώνανε οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Αυτό θέλω να το πω για να το ακούσουν και οι τηλεθεατές οι δικοί σας. Δεν ισχύει. Είχα προχθές πάλι τη σχετική αλληλογραφία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Από τον φόρο διαφήμισης, τον οποίο μόνο εμείς καταλογίσαμε, δεν καταλογίζονταν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ είχε ψηφιστεί από το 2010, εισπράχθηκαν από το ελληνικό δημόσιο 140 εκατομμύρια ευρώ από το 2015. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, το οποίο είναι αντίστοιχο με αυτά και λίγο παραπάνω από αυτά που θα εισπράττει το δημόσιο από τις άδειες. Άρα λοιπόν, τέλη χρήση συχνοτήτων περίπου 40 εκατομμύρια, φόρος διαφήμισης 140 εκατομμύρια. Περί τα 175 από τις 5 άδειες, ενδεχομένως και παραπάνω αν υπάρξει και άλλη αδειοδότηση. Και άλλα 120 περίπου εκατομμύρια στη δεκαετία από το φόρο διαφήμισης το μειωμένο, μιλάμε για ένα πακέτο το οποίο προσεγγίζει το μισό δις. Αν μη τι άλλο, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι αυτό που λέμε, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και οι ιδιοκτησίες των καναλιών βάλαν το χέρι στην τσέπη, χωρίς να πάμε στο άλλο άκρο. Τώρα θέλουμε βεβαίως και θα μειώσουμε το φόρο για να υπάρξει προστασία των εργαζομένων και αναβάθμιση του προϊόντος. Τώρα, 5 άδειες, 400 εργαζόμενοι. Αυτό μας κάνει 2.000 εργαζόμενοι νόμιμοι με τις συμβάσεις τους, με τους βασικούς τους μισθούς κτλ. Έχετε εικόνα πόσοι είναι τώρα? Δηλαδή, ενώ η νέα εποχή προβλέπει περισσότερους ή λιγότερους από αυτή την πραγματικότητα? Ήδη περισσότερους. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι περί τους 1.800. Υπάρχει η εκκρεμότητα του Μέγκα
βεβαίως, που είναι μια ιστορία οδυνηρή λόγω των επιλογών που έκαναν οι ιδιοκτησίες. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και το περιθώριο, όχι μόνο θα έχουμε την αύξηση της απασχόλησης, αλλά υπάρχει και το περιθώριο απόδοσης και άλλων αδειών. Και όταν ολοκληρωθεί η αδειοδότηση, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και να σας πω και κάτι, κύριε Μελιγκόνη. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει βάλει 75 εκατομμύρια ευρώ πάνω στο τραπέζι για επιδότηση των οπτικοακουστικών παραγωγών. Θέλω να καλέσω και από, από το δικό σας δελτίο τα τηλεοπτικά κανάλια να έρθουν και να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα, τα οποία τα έχουμε για την ενίσχυση των παραγωγών. Πάρα πολλοί κόσμος θα βρει δουλειά, θα αναγεννηθεί ένας τομέας στον οποίο η χώρα μας έχει δείξει ότι μπορεί να παράξει διαμάντια, mm-hmm. θα πρωτοπορήσει και αυτές οι κινήσεις, αν γίνουν αυτές οι επιλογές εγκαίρως, νομίζω ότι και η εικόνα της χώρας διεθνώς θα βελτιωθεί ραδαία. Μάλιστα. Τώρα πάμε στα γενικά θέματα. Είχαμε μια πολύ δύσκολη σύνοδο κορυφής με το μεταναστευτικό να απειλεί πια να διχάσει την Ευρώπη. Υποθέτω ότι... ίσως να είστε λίγο πιο ήρεμος από προχθές, αλλά γενικά ήρεμος ότι η Ευρώπη καταφέρει να διαχειριστεί το μεταναστευτικό, μάλλον δεν είστε, έτσι. Όχι, ήρεμοι δεν μπορούμε να είμαστε. Υπάρχει σκεπτικισμός πάρα πολλής. Mm-hmm. Αυτό που έχει αναδειχθεί όμως είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προοδευτικές πολιτικές στην Ευρώπη. Και αν έχει επίσης αναδειχθεί κάτι, είναι ότι οι συντηρητικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της δεξιάς, οι οποίες θα σας έλεγα παρεκκλίνουν και παραπατάνε και προς τα άκρα δεξιά ως προς τις επιλογές τους καμιά φορά, ειδικά σε σχέση με αυτό το ζήτημα, είναι ανίκανες να οργανώσουν μια πολιτική απάντηση η οποία να σέβεται και τον ανθρωπισμό και το διεθνές δίκαιο για λογαριασμό της Ευρώπης. Δηλαδή θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, να σας πω ένα παράδειγμα, η ελληνική δεξιά mm-hmm. να συμφωνήσει με την ευρωπαϊκή δεξιά σε μια λύση η οποία είναι με τα συμφέροντα της Ελλάδας. Ξέρετε γιατί το λέω, να σας πω. Φάνηκε κάποια στιγμή χθες ότι η Ιταλία θα συνταχθεί με τις χώρες του Βίζεγκραντ. Σε μια πάρα πολύ συντηρητική. Σε μια οριακή στιγμή τη συνόδου, όπως λένε. Δεν συνέβη αυτό. Γιατί δεν συνέβη? Διότι και η Ιταλία συνειδητοποίησε ότι τα δικά της συμφέροντα mm-hmm. είναι στον αντίποδα όσων λένε ο καθένας να κοιτάει την αυλή του. Αυτό δεν είναι Ευρώπη, κύριε Μελιγκόνη. Αν ο καθένας κοιτάει την αυλή του, την ενότητά μας δεν τη χρειαζόμαστε καθόλου. Μια που λέτε για το θέμα των προοδευτικών μετόπων και δεν ξέρω μήπως πρέπει και να ξανασυστηθούμε όλοι, γιατί για παράδειγμα, αν κατάλαβα καλά από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, μάλλον η κυρία Μέρκελ εντάσσεται στο μεταναστευτικό πάντα, στο προοδευτικό μέτωπο. Αυτό κατάλαβα. Ναι, εντάξει, να ξανασυστηθούμε βεβαίως. Προσέξτε να δείτε. Διαχρονικά νομίζω ότι η καγκελάριος της Γερμανίας, η κυρία Μέρκελ, με την οποία έχουμε περάσει φάσεις σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης και διαφωνίας σε σχέση με την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος, στην συγκεκριμένη φάση, και αυτό οφείλουμε να το πούμε καθαρά, πήρε θέσεις οι οποίες θα σας έλεγα δεν είναι θέσεις που πήρε η ακραία συντηρητική δεξιά της Αυστρίας, για παράδειγμα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Και αυτό δεν πρέπει να έχουμε κάποια αναστολή στο να το αναγνωρίσουμε και δημοσίως. Πρέπει να το λέμε και μάλιστα θα σας έλεγα να ενθαρρύνουμε και λογικούς συντηρητικούς πολιτικούς να προστρέχουν σε λύσεις οι οποίες είναι λειτουργικές και πολιτικά, θα σας έλεγα, υπρέπουσες για να προχωρήσουμε. Ακριβώς επειδή υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό για το θέμα το μεταναστευτικό, πώς φτάσαμε στο σημείο η ελληνική κυβέρνηση να βρίσκεται σε ένα μπλοκ τέτοιο που ουσιαστικά να διευκολύνει πολιτικά την Άγγελα Μέρκελ να μπορέσει να διαχειριστεί στο εσωτερικό της δικής της χώρας τις αποφάσεις? Να πούμε μια αλήθεια η οποία δεν πολύ ακούγεται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Γερμανία είναι οι χώρες οι οποίες υπέστησαν το μεγαλύτερο βάρος από την προσφυγική κρίση. Mm-hmm. Έτσι, διότι από τα ελληνικά σύνορα πέρασαν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι και πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται μέσα στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι το οποίο mm-hmm. μπορούμε να παραβλέπουμε ή να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει. Είναι απολύτως λογικό λοιπόν. Οι χώρες οι οποίες υφίστανται τη μεγαλύτερη πίεση, διότι ζούμε και τραγελαφικά πράγματα, να υψώνουν τους τόνους χώρες οι οποίες ούτε που έχουν διανοηθεί τι σημαίνει να πρέπει να διαχειριστείς προσφυγικές ροές. Οι χώρες λοιπόν οι οποίες υπέστησαν τη μεγαλύτερη πίεση δείχνουν και μεγαλύτερη, θα σας έλεγα, έτσι, πολύ πιο αποτελεσματικά αντανακλαστικά στο να πιέσουν για να διαμορφωθούν οι απαραίτητες λύσεις. Βλέποντας την απόφαση της Συνόδου Κορυφής, το γεγονός ότι τα βάρη παραμένουν σε εθελοντική βάση, δεν είναι μια σοβαρή αδυναμία? Βεβαίως.
Είναι μια σοβαρή αδυναμία. Θα θέλαμε πάρα πολύ αυτό να μην συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι από ότι ήμασταν πιο πριν, που υπήρχε πραγματικά το φάσμα της καθολικής κατάρρευσης των συνομιλιών. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ πιθανό, ας πούμε, και ενδεχομένως να συνέβαινε. Τώρα έγιναν κάποια βηματάκια. Είναι προφανώς, προφανέστατα, ότι δεν αρκούν. Αποφύγαμε το να πάει στις καλένδες η αναθεώρηση του Δουβλίνου 2. Αποφύγαμε το ενδεχόμενο το να δημιουργηθεί μια μικρή Σέγγεν και να πεταχτούν οι χώρες οι οποίες υφίστανται την πίεση εκτός. Αυτό θα ήταν, νομίζω, μια επιλογή η οποία ενδεχομένως θα ήταν και μια αναστρέψιμη σε σχέση με άλλα παρελκόμενα. Και έχουμε μια απόφαση η οποία νομίζω ότι μπορεί να έχει και θετικές απολύξεις εάν ο καθένας σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα, επειδή είστε και πολύ ενεργός στα social media, θα έχετε δει ότι εδώ και μια μισή, δύο ώρες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, υπάρχει και μια θεωρία που διακινείται ότι αυτό το ανακοίνωσε μετά τη σύνοδο κορυφής γιατί το αντάλλαξε με κάτι άλλο κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή παλιά ήταν και με τη Μακεδονία, δεν ξέρω με τις βροχές, μήπως κατηγορηθεί ότι πούλησε και το καλοκαίρι για το προσφυγικό. Μπήκε ποτέ το προσφυγικό σε κάποια ζυγαριά με οτιδήποτε? Ακούστε, στο άλλο μέρος της πλάστικας. Κύριε Μελιγκόνη, θέλω να πω το εξής. Το θετικό από όλη αυτή τη φαντασιοπληξία είναι ότι και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι παραδέχονται ρητά ότι η χώρα κερδίζει. Είδα σήμερα το πρωτοσέλιδο των Νέων, δεν πειράζει να το πούμε, τώρα δημόσιο διάλογο κάνουμε. Είναι μια εφημερίδα η οποία μας αντιπολιτεύεται με σφοδρότητα και πολλές φορές αδίκως κτλ. Αναγκάστηκε να παραδεχθεί όμως ότι κάτι κερδίσαμε για το χρέος. Έτσι. Το καταφύγει όσον αδυνατούν να το παραδεχθούν απλά και ευθαρσώς, είναι να πούν ότι με κάτι το ανταλλάξαμε. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για τα νησιά μας, για τα νησιά τα οποία έχουν υποστεί αυτές τις πιέσεις, και νομίζω ότι θα πρέπει με γενναιότητα κάποιοι να μείνουν σε αυτό και να μην διακινούν τέτοιου τύπου σενάρια τα οποία μειώνουν ραγδαία και την πολιτική τους αξιοπιστία. Κύριε Παπά, αυτή η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, όχι εξαγγελία, έρχεται στον απόϊχο των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας στο Bloomberg για το γεγονός ότι από εδώ και πέρα, ή τέλος πάντων από τον Αύγουστο και πέρα, η κυβέρνηση θα επιλέγει τα μέσα, τα εργαλεία για τους στόχους, και εκεί άφησε και ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να μην μειωθούν οι συντάξεις. Να χαρούμε λίγο. Ξεκινάει ένα ντόμινο τώρα. Ξεκινάμε από την ΚΟ και τα λοιπά. Να χαρούμε, με βλέπετε και εμένα λίγο χαρούμενο, γιατί μόλις υπογράψαμε για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα νησιά. Αλλά νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια περίοδο. Δεν ξέρω, υπήρχε και μια ενημέρωση. Είμαι βέβαιος ότι έχετε ενημερωθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σήμερα για το ποια θα είναι η κατάσταση μετά το πρόγραμμα. Είναι ξεκάθαρο ότι η μεταμνημονιακή παρακολούθηση είναι όπως είναι στις άλλες χώρες, και νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου τα κλειδιά σε σχέση με το μείγμα των πολιτικών οι οποίες εφαρμόζονται περνάνε στην Ελλάδα. Πάντως από αυτή την ενημέρωση του Ταμείου δεν προκύπτει να είναι και πολύ θετικό το Ταμείο να ξυλωθούν μέτρα ψηφισμένα. Θέλω να σας πω το εξής. Θα σας απαντήσω έτσι δια της πλαγίας λίγο, όσο μου επιτρέπεται αυτή τη στιγμή και εδώ που βρισκόμαστε. Διάβαζα με προσοχή την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Πορτογαλία. Εκεί πέρα λοιπόν λέει, σελίδα 15 ή 16, δεν έχει σημασία, αλλά όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ανατρέξει. Λέει πάρα πολύ καθαρά ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προτείνει και λέει στην Πορτογαλική κυβέρνηση ότι πρέπει να περικόψει μισθούς στο δημόσιο και συντάξεις. Και από κάτω λέει ότι η Πορτογαλική κυβέρνηση αρνείται να το κάνει, διότι θεωρεί ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές είναι καλές και τα δημοσιονομικά της δεν πρόκειται να εκτροχιαστούν. Τέτοιου τύπου θα είναι η διαβούλευση. Δεν υπάρχει επιτροπή, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για να πάρουμε κάποια δόση, αλλιώς θα έχουμε τα προβλήματα. Βεβαίως έχουμε τους συμφωνημένους στόχους, προσέξτε, δεν θα με δείτε εμένα ποτέ να πω ότι τελειώσαμε, μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε μας κατέβει, να αγνοήσουμε και τους στόχους. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Αυξάνονται όμως στα σοβαρά οι βαθμοί ελευθερίας άσκησης πολιτικής. Και θα το καταλάβουν και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, που έχει μικρή σημασία, αλλά κυρίως θα το καταλάβει και ο κόσμος ακόμα περισσότερο. Πάντως, τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κανείς όταν, μιλώντας για τα μέτρα αυτά, για τις συντάξεις, ο κύριος Τσίπρας καλεί τη Νέα Δημοκρατία να μην ποντάρει συνεχώς στο μαύρο γιατί θα χάσει και τα αρέστα της? Τι καταλαβαίνετε εσείς? Τώρα δεν θα τον ερμηνεύσω εγώ τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ήταν πολύ ακριβής και πολύ εύστοχος σε αυτό που είπε.
Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, έχει το εξής πρόβλημα. Έχει ματαιωθεί η προσδοκία της για καταστροφή ξανά και ξανά και ξανά. Ας κρατάει λοιπόν και ένα ενδεχόμενο να πάθει αυτό που έπαθε και όταν έλεγε ότι θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης, ότι δεν θα κλείσει πρώτη αξιολόγηση ή αυτά που έλεγε παλαιότερα, ότι θα πετάξουμε τη χώρα έξω από το ευρώ. Λοιπόν, ας κρατάνε λοιπόν μικροκαλάθη, διότι καμιά φορά η ζωή επιφυλάσσει εκπλήξεις. Επειδή ακριβώς το είπατε και εσείς πριν, οι στόχοι είναι στόχοι και τους στόχους τους έχει η χώρα υπογράψει. Εάν για να κερδίσει η κυβέρνηση το να μην περικοπούν οι συντάξεις, δηλαδή να μην εξοικονομηθεί από εκεί 1% του ΑΕΠ, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ακυρωθούν ταυτοχρόνως και τα αντίμετρα που είναι άλλο 1% του ΑΕΠ. Αυτό το περίφημο, θυμάστε και την πολιτική διαμάχη, από μια τσέπη τα παίρνεις, την άλλη τα δίνεις κτλ. Είναι κάτι το οποίο πολιτικά θα το βλέπατε? Νομίζω θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, γνωρίζει και ο κόσμος, ότι αυτά τα μέτρα δεν θα έμπαιναν στο τραπέζι αν δεν υπήρχε η απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επέλεξε να μην συμμετέχει χρηματοδοτικά στο τρίτο πρόγραμμα και νομίζω ότι αυτό διαμορφώνει και το βάρος που μπορεί ο καθένας από τους συμβαλόμενους στη συζήτηση να έχει για την επόμενη μέρα. Έτσι δεν είναι? Υποθέτω ότι έτσι πάει. Τώρα, σε σχέση με την κεντροαριστερά, είχαμε προχθές, από ό,τι λένε όλες οι πληροφορίες, μία μάλλον απομόνωση της απούσης κυρίας Γεννηματά από η Σύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών, την ώρα που ο Πρωθυπουργός πήρε τα συγχαρητήρια μαζί με τον κύριο Ζάεφ για την συμφωνία. Μήπως τελικά όλη αυτή η στρατηγική ανοίγματος και προοδευτικού διαλόγου με την κέντρο αριστερά ανήκει στην προηγούμενη φάση? Μήπως με τις θέσεις που παίρνει η κυρία Γεννηματά και στο μακεδονικό και σε άλλα θέματα που την πάνε πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, μήπως αυτό εξ αντικειμένου φέρνει το κόμμα σας αντιμέτωπο με την πρόκληση να ηγεμονεύσει μόνο του το κέντρο και στο κέντρο, τέλος πάντων? Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να πω καταρχήν ότι κατά τη γνώμη μου ήταν λάθος αυτό που έκανε η κυρία Γεννηματά, που δεν πήγε στην Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Εμείς θα θέλαμε να τη δούμε να είναι εκεί. Και δεν το λέμε με καμία υστεροβουλία. Ειλικρινώς πιστεύουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει χώρος για να εκφράζονται και μεγαλύτερα και μικρότερα κόμματα και να διαμορφώνονται και συνθήκες ενός μιας έτσι ομαλής σχέσης μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων. Η κυρία Γεννηματά δυστυχώς έχει κάνει επιλογές οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι ανεξήγητες και στο ζήτημα του Μακεδονικού, όπου υπήρχε κατά το ρεπορτάζ και κατά τις δηλώσεις των κορυφαίων στελεχών του Κινήματος Αλλαγής πλειοψηφία πεντακάθαρη υπέρ μιας πιο θετικής στάσης του Κινήματος Αλλαγής ως προς τη συμφωνία. Και βεβαίως έχει κάνει και μια επιλογή η οποία είναι ανεξήγητη σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς έχουν τοποθετηθεί οι άλλοι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές για τη συμφωνία την οποία καταλήξαμε στο Eurogroup για το χρέος. Ήδη τα αποτελέσματα φαίνονται. Πέφτουν τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας. Το χαιρετίζει όλη η διεθνής κοινότητα, και η οικονομική και η πολιτική. Και βεβαίως είμαστε και ενώπιον και αποτελεσμάτων οικονομικής πολιτικής, όπως είδατε. Να το θέσω αλλιώς. Το Μακεδονικό είναι μια διαχωριστική τομή. Μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε διάλογο για προγραμματική σύγκληση με έναν φορέα που θα έχει πει όχι σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, η οποία καθίσταται κρισιμότερη και από το διαφαινόμενο όχι των ανεξαρτήτων Ελλήνων, έτσι? Ναι. Μπορούμε πιο δύσκολα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, η ζωή είναι πεισματάρα και ξαναφέρνει και ξαναφέρνει τα διλήμματα τα οποία είναι τα υπαρκτά και τα επίδικα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανένας και καμία πολιτική δύναμη, και αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά, να κλωτσάει τον μπαλάκι παρακάτω. Εδώ θα μπουν διλήμματα το από Σεπτέμβρη. Επανέλθουν ή όχι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις? Θα αυξηθεί ή όχι ο κατώτατος μισθός? Ποιες πολιτικές θα επιλέξουμε να εφαρμόσουμε? Ποια στρώματα θα επιλέξουμε να βοηθήσουμε? Και εκεί πέρα όλα τα κόμματα θα τοποθετηθούν. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχει τοποθετηθεί ειλικρινώς η Νέα Δημοκρατία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πιστεύει ότι αυτό που κερδίσαμε στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Μια πεντακάθαρη θέση, η οποία πάει αγκαζέ με την άρνηση αύξησης του κατώτατου μισθού. Έχουμε καταλάβει όλοι πώς την αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία την ανάπτυξη. Το Κίνημα Αλλαγής τι λέει? Τόσο καιρό, ειδικά όταν πηγαίναμε σε τέτοια θέματα ή σε θέματα δημοσίου, βλέπαμε ότι το ποτάμι και ο κύριος Θεοδωράκης με αυτά που έλεγε ήταν μάλλον πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία ή σε μια τέλος πάντων νεοφιλελεύθερη ατζέντα παρά σε αυτά τα οποία προέκρινε η κυβέρνησή σας.
Βλέπουμε όμως, με αφορμή το μακεδονικό, ότι επιλέγει άλλη στάση. Και αναρωτιέμαι αν αυτό σας κάνει να πιστεύετε ότι το ποτάμι ανήκει στον προοδευτικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο κρίνεται σε κάθε στιγμή, αλλά είναι σαφές νομίζω ότι στο ζήτημα του Μακεδονικού, ναι, βεβαίως έχει πάρει μια πολύ προοδευτική και θετική στάση και την έχει πάρει και με κόστος από ό,τι βλέπουμε, διότι από ό,τι μαθαίνουμε όλοι θα υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής. Αυτό οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε, έχουμε συγκρουστεί με το ποτάμι για πάμπολα ζητήματα κατά το παρελθόν. Αλλά σας λέω, η πολιτική, κύριε Μελικούνη, δεν γίνεται με πείσματα. Η πολιτική σε φέρνει ενώπιον διλημάτων, τα οποία καμιά φορά νόμιζες ότι μπορεί να αποφεύγεις. Δεν είναι έτσι και θα δούμε τι θα γίνει και την επόμενη μέρα. Πώς το αντιμετωπίζετε, αλήθεια, όλο αυτό το ενδεχόμενο να κοπεί στα δύο το κίνημα αλλαγής? Η απλή αναλογική έρχεται, όχι στις επόμενες, αλλά στις μεθεπόμενες. Όλοι ψάχνουν συμμαχίες. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θα θέλαμε και δυνάμεις του κέντρου και της κεντροαριστεράς να ασπαστούν κομμάτια ενός προοδευτικού αριστερού προγράμματος και να διευρύνουμε τη βάση στήριξης της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν σας λέω κάτι εντυπωσιακό, σας λέω ποιος είναι ο αυτονόητος, ο θεμητός και ο διαρκής στόχος, νομίζω, της κάθε κυβέρνησης, όχι μόνο της δικής μας. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το τι συμβαίνει στα εσωτερικά του κινήματος αλλαγής. Επαναλαμβάνω μόνο αυτό που θέλω να υπογραμμίσω για να γίνει καθαρό, ότι η στάση της κυρίας Γεννηματά και στο Μακεδονικό, αλλά και στο ζήτημα της διευθέτησης του χρέους, ήταν κάτι το οποίο δυσκολευόμαστε πολιτικά να εξηγήσουμε. Σε σχέση με τα σενάρια περί αποστασίας και τις καταγγελίες που έγιναν και από το Μέγαρο Μαξίμου, μήπως τον κύριο Λαζαρίδη τον υπερτιμάτε? Ο άνθρωπος εκλέγεται στη Β' Θεσσαλονίκης, που είναι έτσι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Προχθές είχαμε και τη διαβίωση του μνημείου του Ολοκαυτώματος. Μήπως απλώς λαϊκίζει για να επανεκλεγεί? Μήπως θέλει να βγάλει από πάνω το πολιτικό κόστος του Μακεδονικού? Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο καθένας όμως κάνει επιλογές οι οποίες κρίνονται, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να κοιμάσαι με μία άποψη και να ξυπνάς το άλλο πρωί με μία άλλη. Να δίνεις όρκους πίστης στις 8 η ώρα το απόγευμα και στις 8 η ώρα το πρωί να σηκώνεσαι να φεύγεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία κάπως πρέπει να εξηγηθούν. Δεν αρκούν οι εξηγήσεις. Δεν μπορεί να έφυγε για το Μακεδονικό τη στιγμή που το κόμμα στο οποίο ήταν μέχρι πρότινος είχε πει ότι θα την καταψηφίσει τη συμφωνία. Έτσι, και αυτό βεβαίως είναι ένα ζήτημα για μας. Το ότι έχουμε διαφορετικές θέσεις με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν το κρύβουμε. Το είπαμε από την αρχή, το ξέρουμε ότι έχουμε διαφορετικές θέσεις. Κάναμε ρητή την πρόθεσή μας να φτάσουμε σε συμφωνία, όπως κάναμε και ρητή την προσδοκία μας και την εκτίμησή μας ότι θα υπάρχει πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή που θα την υπερψηφίσει. Αλλά ο κύριος Λαζαρίδης, με συγχωρείτε, το ένα απόγευμα χειροκρότα για τον Πρωθυπουργό που είχαμε το μάζεμα των βουλευτών στο Ζάπιο και μετά από λίγο παρετούνταν. Τι να σας πω, ανεξήγητο. Κάτι μεσολάβησε λοιπόν, λέτε. Είναι προφανές. Κατά συνέπεια, μήπως πρέπει αυτά τα κέντρα τα οποία φωτογραφίζει και η κυβέρνηση και εσείς, επιχειρηματικά κέντρα τα οποία ενορχιστρώνουν αυτή την ιστορία, μήπως πρέπει να τα φωτογραφίσετε λίγο πιο, με λίγο περισσότερη σαφήνεια? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήμασταν όσο σαφείς χρειάζεται για να καταλάβει ο καθένας τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Και όταν βλέπει έναν επιχειρηματία να λέει όπου να είναι πέφτει χούντα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο εμείς. Απλά θέλω να θυμίσω και να πω ότι πολλοί εκτίμησαν ότι αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία, αυτή η κυβέρνηση είναι περίπου όσο οι άλλες. Ότι θα μαζεύονται κάποιες Παρασκευές και θα πίνουν τη σαμπάνια τους και θα μπορούν, ας πούμε, σε μαζόξεις εκδοτών ή άλλων παραγόντων να αποφασίζουν ότι θα γίνει στα πολιτικά πράγματα. Έχει υπάρξει μια τομή στην Ελλάδα. Αυτό είναι που δεν μπορούν να εξηγήσουν πολύ και τις αντοχές τις δικές μας που ολοκληρώνουμε ένα πρόγραμμα και ξαναστήνουμε τη χώρα στα πόδια της. Είπατε πριν ότι δεν κρύβετε τις πολιτικές σας διαφωνίες με το Μακεδονικό, με τους ανεξάρτητους Έλληνες για το Μακεδονικό. Συνιστά μια συνθήκη κυβέρνησης υποπροθεσμία το γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες λένε ότι δεν θα ψηφίσουν τη συμφωνία και δεν θα ξαναδώσουν και ψήφο εμπιστοσύνης, εάν ζητηθεί μετά? Όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Η κυβέρνηση αυτή θα ολοκληρώσει τη τετραετία. Είναι απολύτως προφανές πλέον αυτό και στους όλους τους αναλυτές, είτε είναι κοντά μας είτε είναι απέναντί μας. Και νομίζω ότι ακριβώς έχει δείξει αυτή η συνεργασία ότι είναι πολύ πιο ανθεκτική
από ό,τι νομίζανε κάποιοι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή ακούω πολλούς ανθρώπους, ας πούμε, από προοδευτική σκοπιά, mm-hmm. να λένε μα εσείς συνεργάζεστε του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν μας έχουν εμποδίσει να περάσουμε οποιαδήποτε προοδευτική τομή στον τομέα, ας πούμε, των ατομικών δικαιωμάτων. Πουθενά. Έτσι. Για να γίνουν αυτά τα δικαιώματα νόμοι του κράτους μας, έπρεπε να υπάρχει αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία όμως. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι οφείλουν όλοι να το αναγνωρίσουν. Άρα θα έλεγα σε κάποιους να μην χαίρονται και σε άλλους να μην ανησυχούν. Αυτό είναι ένα κομμάτι της προγραμματικής σύμβασης που έχετε κάνει με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ότι δηλαδή διαφωνούν, δεν διαφωνούν. Θα πρέπει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, ο κύριος εταίρος, να μπορεί να φέρνει στη Βουλή ό,τι εκείνος θέλει. Μα με συγχωρείτε, η ζωή έχει δείξει ότι εδώ κάναμε μια συμφωνία η οποία είχε δύο πάρα πολύ σοβαρές πτυχές με τον Πάνο τον Καμένο. Mm-hmm. Η πρώτη ήταν να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να εξετληθούν όλες οι δυνατότητες ώστε να βγούμε από τα μνημόνια και να στηριχτεί η κοινωνία. Και η δεύτερη ήταν να πατάξουμε την γενικευμένη διαφθορά η οποία υπήρχε στο δημόσιο βίο. Λοιπόν, γίνονται πάρα πολύ σημαντικά βήματα και ολοκληρώνονται βήματα και στις δύο πτυχές και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυβέρνηση αυτή, κύριε Μελιγκόνη, στην πρώτη τετραετία θα ρίξει την ανεργία κάτω από το 20 και στην επόμενη κάτω από το 10. Αυτό θα συμβεί, η χώρα θα έχει ξαναστηθεί στα πόδια της και κάποιοι θα καταλάβουν ότι το χάσανε το τρένο. Άρα λέτε ότι το παιχνίδι γυρίζει. Απολύτως. Φτάνει ο χρόνος. Υπάρχει μια παγιωμένη διαφορά μεγάλη. Εντάξει, έχετε τρία χρόνια πίσω σας, ένα μπροστά σας. Να μην θεωρούμε ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώνουν με ακρίβεια το τι θα συμβεί αν είχαμε κάλυπα στην επόμενη Κυριακή. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις, το θυμάμαι πολύ καλά, μας βγάζανε και στα exit poll τσίμα-τσίμα και νικήσαμε με 7,5 μονάδες. Βγάζανε το ναι και το όχι στο δημοψήφισμα να είναι επίσης τσιμα-τσίμα και ήταν 62-38. Άρα να τα αφήσουμε αυτά κατά μέρους και να καταλάβουν και ορισμένοι ότι πολλές φορές δεν αρκεί το να πολιτεύονται με τα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Mm-hmm. Αυτό ούτως ή άλλως μας το είπε πριν και ο κύριος Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ, ότι μιλάμε για φωτογραφίες της στιγμής. Μάλιστα εξέφρασε και την άποψή του ότι είναι κάπως επισφαλές να γίνονται αναγωγές επί των εγκύρων και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν είναι λογικό και σοβαροί δημοσκόποι να φυλάνε τα ρούχα τους για να έχουν τα μισά. Mm-hmm. Με την έννοια ότι όταν μια δημοσκόπηση σαν αυτή που έβλεπα πριν μπω στο στούντιο που παρουσιάσατε έχει περίπου το 1/3 των ψηφοφόρων στην γκρίζα ζώνη του αναποφάσεις του, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Εάν κανείς προσπαθήσει να κάνει προβλέψεις, υπάρχουν ερωτηματικά. Πόσο μάλλον εάν οικοδομεί τη στρατηγική του με τη βεβαιότητα ότι αυτή η κυβέρνηση όπου να είναι πέφτει και η διαφορά είναι στις 20 μονάδες. Τώρα, αυτή ακριβώς η δημοσκόπηση και οι τάσεις που δείχνει το 30% των αναποφάσιστων έχει ένα καλό για σας και ένα κακό. Το καλό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στο χώρο των αναποφάσιστων και δεν έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα να κάνουν μια άλλη πολιτική επιλογή, να πούνε ότι ψηφίζουν κάποιο άλλο κόμμα. Το κακό είναι ότι μάλλον συνεχίζουν να περιμένουν πολλά από εσάς και αναρωτιέμαι, ας πούμε ότι αυξάνεται και ο κατώτατος μισθός και ότι ζεσταίνεται λίγο η οικονομία και γίνονται οι εκλογές σε ένα χρόνο και κάτι. Ένας άνθρωπος ο οποίος, το συζητούσαμε και με την κυρία Αξιόγλου της προάλλες, ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, υπέστη όλους τους εκβιασμούς, ό,τι υπέστηται και ως κυβέρνηση τέλος πάντων, έπαιρνε πριν 3 χρόνια 600 παρακάτι ψηλά και θα παίρνει σε ένα χρόνο 600 και κάτι ψηλά. Πώς θα τον πείσετε ότι δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ μόνο γι' αυτό, ότι τον εκφράζεται και πολιτικά? Ναι, μα κοιτάξτε να δείτε, η διακυβέρνηση δική μας έχει δείξει ότι σε όλα τα επίπεδα ασκεί τις προοδευτικές πολιτικές. Ένας νέος άνθρωπος λοιπόν θέλει εκτός του να αμείβεται αξιοπρεπώς, mm-hmm. να έχει και τους κατάλληλους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας, να έχει ενδεχομένως αν επιλέξει να κάνει οικογένεια επίδομα από το πρώτο παιδί. Έτσι, να έχει τις λογικές του διαπραγματεύσεις, να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για την οικογένειά του χωρίς να ανησυχεί και βεβαίως να ζει και σε μια κοινωνία ανεκτική προς το διαφορετικό. Αυτό σηματοδοτεί ένας νέος προοδευτισμός, ένα πακέτο λοιπόν πολιτικών και ρυθμίσεων οι οποίες νομίζω συγκροτούν και τον πυρήνα της πολιτικής που ασκούμε. Και πιστέψαμε κύριε Μελιγκόνη, σε αυτά τα ζητήματα υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η οποία τα υποστηρίζει. Δηλαδή, εάν
θα ήταν πολύ ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, που κάνετε και εσείς, να δούμε κατώτατος μισθός, συλλογικές διαπραγματεύσεις, ελεύθερη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, mm-hmm. τα ατομικά δικαιώματα. Όλα αυτά λοιπόν συγκροτούν τον πυρήνα του νέου προοδευτισμού, τον οποίο έχει ανάγκη η χώρα. Mm-hmm. Κύριε Παπά, είπατε κι εσείς πριν ότι θεωρείτε ότι υπάρχει πλειοψηφία στην Βουλή για να ψηφιστεί το μακεδονικό και κάποιοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι τέλος πάντων κάτι ξέρετε παραπάνω, ότι έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Και επειδή υπάρχει περί αποστασίας ο λόγος, αυτά τα λέτε γιατί απλώς διαβάζετε τα ρεπορτάζ των εφημερίδων ή τις δηλώσεις του κυρίου Δανέλη ότι θέλει να λυθεί το μακεδονικό. Ή και κάτι παραπέρα. Κύριε Μελικόν, με συγχωρείτε, αν παρακολουθήσατε ακριβώς τι έχουν πει δημοσίως τα στελέχη ακόμα και του κεντρώου και του κεντροαριστικού χώρου, νομίζω θα καταλήξει το ίδιο συμπέρασμα με εμάς. Mm-hmm. Υπάρχει, νομίζω, αυτή τη στιγμή πλειοψηφία η οποία μπορεί να εγγυηθεί ότι θα πάμε στην επόμενη μέρα στις σχέσεις μας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό αφορά και κάποιες εφεδρείες, αν τυχόν σε δύσκολη στιγμή χρειαστούν στη Βουλή ανεξαρτήτως του Μακεδονικού, κάποιες εφεδρείες για ψήφο εμπιστοσύνης, για να μην πέσει κυβέρνηση. Ψήφος εμπιστοσύνης δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει, ούτε πρόταση δυσπιστίας για το επόμενο εξάμηνο. Έχει κλείσει αυτό, διότι αυτές είναι οι πρόνοιες του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής. Και νομίζω ότι είναι μοιραίο για την αξιωματική αντιπολίτευση να μας παρακολουθεί καθώς βγάζουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Παίρνουμε τα μέτρα μας σε σχέση με την προστασία των αδυνάμων και τη βελτίωση του επίπεδου ζωής της και εμείς δεν θα μιλήσουμε με αυτόν τον όρο εφεδρεία, όχι. Θα σας πω ξανά ότι εμείς έχουμε έναν διαρκή, θεμητό και ένα στόχο τον οποίο υπηρετούμε με επιμονή να διευρύνουμε τον άξονα στήριξης της άσκησης αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Χωρισμός εκκλησίας κράτους είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε να μπαίνει στη συνταγματική αναθεώρηση και να προχωράνε τα βήματά του και σε αυτή τη θητεία της κυβέρνησης. Η συνταγματική αναθεώρηση βεβαίως είναι προφανές ότι θα ανοίξει ο ζήτημα και νομίζω ότι είναι ένα όριμο ζήτημα αυτό το οποίο θέσατε. Πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε πιο λειτουργικές τις σχέσεις πολιτείας-εκκλησίας. Νομίζω ότι και οι ψύχρεμες φωνές μέσα στην Εκκλησία επιθυμούν κάτι τέτοιο να επισυμβεί. Αυτό το αντέχει ο κυβερνητικός αστέρος. Τι εννοώ? Κάποιος ψηφοφόρος ή κάποιος στέλεχος των ανεξαρτήτων Ελλήνων θα μπορούσε να πει το εξής. Εντάξει, ρε παιδιά, θέλει ο Τσίπρας να λύσει το μακεδονικό, να στηρίξουμε. Όχι και το χωρισμό εκκλησίας κράτους τώρα. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε όλο. Δηλαδή, μήπως εξαιτίας αυτής της προοδευτικής ατζέντας οδηγείται. Σε αυτά τα συμπεράσματα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε όταν φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε την ουσία των αλλαγών. Mm-hmm. Εκεί νομίζω ότι θα μπορούμε πιο ψύχρεμα να δούμε και ποια θα είναι η στάση των πολιτικών δυνάμεων και τι στάση θα κρατήσει ο καθένας. Επαναλαμβάνω, για τις συνεργασίες μας με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Οι εχθροί μας να μην χαίρονται, οι φίλοι μας να μην ανησυχούν. Και για να κλείσουμε, υποθέτω ότι δεν θεωρείτε ότι πρέπει να περάσουν με 180, να ψηφιστεί με 180 η συμφωνία των Πρεσπών. Κοιτάξτε, όταν λέμε ότι υπάρχει πλειοψηφία, είναι σαφές το πώς ορίζεται η πλειοψηφία στη Βουλή και νομίζω ότι θα είναι συμπαγής και αρκετά πάνω από το 150. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ. Κυρίες και κύριοι, με συμφωνία για την αναστολή ΦΠΑ.